Κώστας Παπακοσταντίνου, μέλος του Συνδέσμου Προστασίας και Φορολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Πολιτικού και Δημοτικός Σύμβουλος Αιγιάλιας. Για σήμερα. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει τον χώρο του Κορινθιακού Κόλπου το πρώτο μέρος στην Ελλάδα που θα εφαρμοστεί μια μεγάλης κλίμακας προσπάθεια για να περιορίσουμε τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Μια χρήση η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, επιβαρύνει και το οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου, αλλά επηρεάζει αρνητικά και σε ορισμένες περιπτώσεις και την οικονομία. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει, ελπίζουμε, σε μια μείωση αυτής της συνήθειας. Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι χωρίς ένα σοβαρό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εμπλοκής του κοινού σε τέτοιες δράσεις, δεν μπορεί να πετύχουμε τίποτα. Και πιστεύω ότι ο ΣΠΟΑΚ, με τον πρόεδρο που είναι ο Δήμαρχος της Κορίνθου, ο κ. Πνευματικός, να έχει αντιληφθεί την σοβαρότητα αυτής της κατάστασης, πιστεύω ότι ο ΣΠΟΑΚ θα πάρει κάποιες ουσιαστικές δράσεις που θα τις εφαρμόσει τους επόμενους μήνες αλλά και τα επόμενα χρόνια. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Δημαρχείο της Κορίνθου αξιόλογα μέλη οικολογικών οργανώσεων αλλά και μη κυβερνητικών που ασχολούνται χρόνια τώρα με θέμα του περιβάλλοντος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τις πλαστικές σακούλες, τη συσκευασία. Ένα θέμα που μας αφορά όλους και ιδιαίτερα όλους εμάς, τους κατοίκους των Δήμων που κατοικούμε γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου παίρνει την πρωτοβουλία για δράσεις δημοσιότητας και όχι μόνο, που θα ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους να πετύχουμε, αν θέλετε, σιγά σιγά τους στόχους που βάζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας. Για όποιους από εμάς μας αρέσει να ψαρεύουμε, θα ξέρετε ότι συνήθως σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο τον Κορινθιακό, πολλές φορές, αντί για ψάρια, ψαρεύουμε σακούλες όλων των ειδών που βρίσκονται στο βυθό. Σακούλες που ήρθαν από τα ρέματα, που έπεσαν ανεξέλεκτα, από χωματερές που ήταν δίπλα σε ρέματα και σήμερα είναι στο βυθό του Κορινθιακού Κόλπου. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η πλαστική σακούλα, με μια άλλη φιλοσοφία, μπορεί να υποκατασταθεί είτε από χάρτινη σακούλα, είτε από χρήση κάποιων που θα παίζουν το ρόλο της σακούλας, αλλά θα είναι επαναχρησιμοποιούμενες. Θεωρώ ότι σήμερα θέτουμε τις βάσεις μιας άλλης πολιτικής που θα αφορά όλους τους Δήμους του Κορινθιακού, που σήμερα είναι μέλη του ΣΠΟΑ, θα αφορά όλους τους πολίτες. Λιγότερες σακούλες στο βυθό του Κορινθιακού, λιγότερες σακούλες στη ζωή μας, χωρίς να πέσει καθόλου η ποιότητα της ζωής μας. Και βεβαίως να μην είναι η τελευταία σκέψη, να είναι η αρχή μιας διαδικασίας, το πώς θα περάσουμε το μήνυμα και οι πολίτες να μας ακούσουν, να μην υπάρχει, αν είναι δυνατόν, μετά από λίγα χρόνια, όπως δεν υπήρχε και κάποιες δεκαετίες πριν, η πλαστική σακούλα στη ζωή μας. Σήμερα το πρωί, για κάποιους λόγους, είχα πάει στο Χαδά της Κορίνθου. Δεν σας κρύβω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των σκουπιδιών, να ξέρετε, είναι πλαστικές σακούλες. Δηλαδή, το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Αν σκεφτείτε ότι στα σούπερ μάρκετ πηγαίνουμε και επειδή στα πιο πολλά δεν υπάρχει χρέωση, υπάρχει μια νοοτροπία, άντε να πάρουμε την σακούλα παραπάνω, όλα αυτά καταλήγουν στο τέλος στους χώρους ανεξέλεκτης διάθεσης των απορριμμάτων. Και είναι και το εμπόδιο για να προχωρήσουμε σε κάποιες διαδικασίες ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η σακούλα είναι ένα μεγάλο